Θα δει τον κύριο Ντράγκη αναφορικά με την τοποθέτηση Στουρνάρα στην Τράπεζα Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Αυτιά, νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία άλλαξε κατά τα πρόσωπα και μάλιστα άλλαξε σε εκλογικές περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία υπέστη σφοδρή ήττα. Αρκεί να σας πω ότι στην Ήπειρο, από την οποία εγώ προέρχομαι, από την Πρέβεζα, πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτο κόμμα που ήταν και προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας. Έγιναν λοιπόν αλλαγές με βάση τις ήττες που υπέστη η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, και βεβαίως είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν θα αλλάξει πολιτική. Διότι στα κεντρικά υπουργεία, στο Υπουργείο των Οικονομικών, ας πούμε, μπήκαν τεχνοκράτες οι οποίοι είναι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον κύριο Στουρνάρα, ο κύριος Χαρντούβελης δηλαδή. Όσον αφορά την είσοδο άλλων υπουργών που δεν ήταν πριν, έχει να κάνει όχι με τη λαϊκή δεξιά, αλλά με τη λαϊκίστικη δεξιά που μπήκαν στα υπουργεία. Μισό λεπτό, κύριε Μάρκα, επειδή είστε δημοσιογράφος και ξέρετε η είδηση τι σημαίνει. Μάλιστα. Αντώνης Ατζολέτος τώρα, τι θα πει. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε αναφέρει ακριβώς και στο παρελθόν. Και πάω... Μισό λεπτάκι. Ναι. Απλά θέλω να τονίσω ότι την κοινωνική συμμαχία η οποία έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση, με πυρήνα τις καθαρίστριες οι οποίες έχουν κερδίσει τον αγώνα τους. Εγώ βρέθηκα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν ταχθεί στο καθηγητές, απολυμμένοι δάσκαλοι, σχολικοί φύλακες και η δικαιοσύνη τις δικαίωσε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει τάχιστα να υπερασπιστεί την απόφαση του δικαστηρίου και να πάρει τις γυναίκες αυτές πίσω. Θα είμαστε σε λίγο εκεί. Κυρία Σκόδρα,